Κύριε Παπαδόπουλε, τώρα δεν ξέρω πώς ακούτε τη συζήτηση αυτή και από τη θέση βεβαίως του ΚΚΕ, το οποίο αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του Exit Poll, είναι από τους νικητές της βραδιάς. Κοιτάξτε, κρατώντας πάντα την επιφύλαξη ότι μιλάμε για Exit Poll. Σαφώς. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και στο Exit Poll είναι να επιβεβαιώνεται μια τάση την οποία την είχαμε ήδη συναντήσει προεκλογικά. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε συναντήσει πολύ περισσότερο κόσμο, ο οποίος για πρώτη φορά μας προσέγγιζε με βάση τρία δεδομένα, τα οποία ήταν κοινός τόπος σε όλη την Ελλάδα. Σας λέω και μια εμπειρία από τη Βόρεια μέχρι τη Νότια Ελλάδα τώρα σε αυτό. Το πρώτο ήταν η αντίληψη ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας και αυτός ο κόσμος κρατούσε πολύ μικρό καλάθι για τις προεκλογικές εξαγγελίες. Τις περισσότερες δεν τις πίστευε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν έβλεπε μια σοβαρή εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ως κυβέρνηση. Και αυτό, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, ήταν πάρα πολύ λογικό, γιατί εμφανιζόταν ως εναλλακτική μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, με το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία αν αλλάξει αρχηγός. Πώς μπορεί λοιπόν να υπάρχουν βαθιές προγραμματικές διαφορές και να μπορούν να κυβερνήσουν αν απλά αλλάξει ένα πρόσωπο, και τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι με αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει κοινή προγραμματική βάση. Ταυτόχρονα ήταν δύο κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει πολύ νωρίτερα, λένε το κόμμα του πρώτου μνημόνιου και του τρίτου μνημόνιου. Δεν χρειαζόταν να είναι και κανείς μάγος για να σκεφτεί ότι οι ράγες θα είναι ίδιες την επόμενη μέρα αν έκαναν την προσπάθεια μιας κυβερνητικής αλλαγής. Αυτά τα λέτε, βέβαια, εσείς από την ασφάλεια της θέσης δεν συμμετέχουμε ποτέ σε καμία κυβέρνηση, δεν παίρνουμε καμία κυβερνητική ευθύνη. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια ευθύνη στο να συγκρούεσαι με τις βασικές στρατηγικές επιλογές της άρχουσας τάξης. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια με το να δίνεις μάχη σε εργασιακούς χώρους απέναντι γιατί σε μεγάλους ομίλους. Γιατί εδώ που τα λέμε ομίλους, αυτό που αφορά τα δύο μεγάλα κόμματα, με τον ΝΑΤΟ και με τον άλλο τρόπο, είναι η φθορά του να προσπαθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι πολύ βολεμένος, κυρία Τζίμα, όποιος συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις. Αλλά το κυριότερο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ένα σημαντικό σημείο και στο οποίο, αν θέλετε, είναι και το μόνο που συμφωνούμε με τον κύριο Πιερακάκη περί στρατηγικής νίκης και ήτας στο στρατόπεδο των τριών κομμάτων του συστήματος, είναι ότι ένας πολλής κόσμος πίστηκε και από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Και αυτό εξηγεί αυτή τη μεγάλη άρα διαφορά. Άρα βλέπετε και εσείς στρατηγική λέω, ήττα του όταν, ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το ένα, τα δύο κόμματα που πιθανά θα σχημάτιζαν την διαφορετική κυβέρνηση, το ένα ψήφισε το 70% των βασικών νομοσχεδίων και το άλλο το 50% των βασικών νομοσχεδίων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και το δεύτερο ζήτημα που μας έχει κάνει εντύπωση θετική είναι ότι ζητούσαν ακριβώς να μην μετατοπιστούμε ούτε βήμα μετά τις εκλογές και να μείνουμε πιστοί στη δέσμευσή μας. Αυτό ήταν και κριτήριο της ψήφου για ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί. Μάλιστα. Αυτή την ένταση να μείνουμε πιστοί στη δέσμευση για ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί, είναι η πρώτη φορά που την είχαμε σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Κύριε Ρουσόπουλε, αν πάντως, η εικόνα που έχουμε πάλι θα φτιάξει. Να πούμε στον κύριο Παπαδόπουλο ότι ήταν μια επιτυχία του ΚΚΕ σήμερα και μια επιτυχία που είχε χρόνια. Το είπαμε ξεκινώντας. Και πρέπει να το εξηγήσουμε ότι η επιτυχία στην πολιτική δημιουργεί και ευθύνες. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις καλά και διάφοροι σε υποστηρίζουν και όλο και περισσότεροι σε υποστηρίζουν και σε ακούνε και ας μην σε υποστηρίζουν, θα πρέπει κάποια στιγμή, δεν λέω την τώρα αυτό, δεν λέω να μπείτε στην κυβέρνηση αύριο, θα πρέπει κάποια στιγμή να διαφοροποιήσετε και τις σχέσεις σας απέναντι στην εξουσία. Πότε θα την πάρετε στην εξουσία. Εμείς βλέπουμε την ευθύνη μας, κύριε Πρετεντέρη, και έχετε απόλυτο δίκιο, στο να μείνουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, γιατί αυτό δεσμευτήκαμε προεκλογικά. Πάντως να συμφωνήσουμε ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει φθορά, κύριε Παπαδόπουλε. Αφήστε με μισό λεπτό όμως να παρακαλώ. Πω κάτι. Να ανοίξουμε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο, γιατί εμείς προτείνουμε μια πραγματικά αντίθετη προγραμματική κατεύθυνση από τα άλλα τρία κόμματα. Προτείνουμε μια κατεύθυνση που, αν θέλετε, οι βασικές κοινωνικές ανάγκες δεν θα είναι πλέον εμπορεύματα. Δεν θα είναι εμπόρευμα το φάρμακο, η υγεία, η ενέργεια, τα καύσιμα, η ίδια η εργατική δύναμη. Προτείνουμε μια ριζικά έναν ριζικά λοιπόν, διαφορετικό δρόμο που κάνω κοινωνικοποιείται η παραγωγή. Αφήστε την ακουστή έστω για ένα λεπτό αυτή τη διαφορετική προοπτική. Κύριε Παπαδόπουλε, αν αρχίσω να μετράω, πρέπει να μιλάτε.